Καλώς ήρθατε και σήμερα στον τρελό τρελό κόσμο. Και μια και μιλάμε για τρελό κόσμο, είναι τρέλα να οδηγείς στη Ρωσία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή γίνονται πάρα πολλά δυστυχήματα εκεί, έχουν υποχρεώσει τους οδηγούς στα αυτοκίνητά τους να έχουν κάμερες. Και στις κάμερες αποτυπώνουν αυτά που θα δούμε. Δώσε και ήχο, έχει ωραία μουσική. Τώρα, αν θέλετε να πάτε με αυτοκίνητο στη Ρωσία, κοιτάξτε να μην πάτε τώρα το χειμώνα που γλιστράνε οι δρόμοι. Όσο να είναι το καλοκαίρι, βέβαια, έχω δει και χειρότερα σε αραβικές χώρες, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήθελα ποτέ να πάω με δικό μου αυτοκίνητο στην Κωνσταντινούπολη. Ας πάμε τώρα στα συνηθισμένα, έτσι. Εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθούμε τι γίνεται στη Γερμανία. Λοιπόν, χτες διορίστηκε η νέα κυβέρνηση με την παραμονή του Wolfgang Schäuble στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών και την ανάληψη του Υπερυπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας από τον πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γκάμπριελ.
είναι αυτές θα είναι υψηλές προτεραιότητες της συγκυβέρνησης. Εδώ και 2,5 μήνες κράτησαν στη Γερμανία οι διαπραγματεύσεις χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Το αποτέλεσμά της συνοψίζεται σε ένα κείμενο 185 σελίδων. Αυτό είναι ένα κάτι σαν συμβόλαιο που υπέγραψαν τα δύο κόμματα και περιέχει την προγραμματική συμφωνία των εταίρων για τη διακυβέρνηση της χώρας τα επόμενα 4 χρόνια. Λιγότερο στο κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας και περισσότερο στην επιλογή των προσώπων που καλούνται να υλοποιήσουν διακρίνονται οι προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης υπό την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Η παραμονή του Wolfgang Schäuble στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών όσο και η δημιουργία υπερυπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, το οποίο θα αναλάβει ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών και αντικαγκελάριο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, είναι το σημαντικό μήνυμα όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Γερμανίας. Έχουμε επίσης και νέα υπουργό άμυνας. Είναι η κυρία Φον Λάιτεν, την οποία βλέπουμε εδώ. Η ανάληψη του Υπερυπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας από τον Γκάμπριελ υπογραμμίζει το δεύτερο μεγάλο στοίχημα της Γερμανίας, το project της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετά την αποστασιοποίηση από τον πυρήνα ενέργεια που αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση εξαιτίας του ατυχήματος του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Στόχος της Γερμανίας είναι μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και η ανάληψη του Υπουργείου Άμυνας από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιτεν δεν ήταν αναμενόμενη. Σε γενικές γραμμές, η στελέχωση της κυβέρνησης παλήθευσε τις προγνώσεις. Υπάρχουν όμως και οι εκπλήξεις όπως οι εικονιζόμενοι. Είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός στο πόστο αυτό, στο Υπουργείο Άμυνας Γερμανίας και πολλοί ερμηνεύουν την τοποθέτησή της ως δαχτυλίδι διαδοχής στην καγκελάριο Μέρκελ. Μια δεύτερη έκπληξη και μάλιστα με ευρωπαϊκές προεκτάσεις είναι η περίπτωση του Γιώργ Άσμουσεν, ο οποίος εγκαταλείπει το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να γίνει υφυπουργός εργασίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Άσμουσεν πάει στο εν λόγω Υπουργείου προκειμένου να συμβάλλει στην καθιέρωση του κατώτατου μισθού με την τεχνογνωσία που κατέχει. Ο ίδιος επικαλείται προσωπικούς λόγους, δηλαδή τα παιδιά του που ζουν στο Βερολίνο, ενώ αυτός εργάζεται στη Φραγκφούρτη. Πάντως η νέα κυβέρνηση συνασπισμού χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία δεν έχει την απόλυτη στήριξη της νέας γενιάς των πολιτικών της χώρας. Η προγραμματική συμφωνία αμφισβητείται παντού όπου θα υλοποιηθεί. Μετά τις διαπραγματεύσεις πολλών εβδομάδων λοιπόν, πρώτη νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη Τζούσος, στο συνέδριό τους καταψήφισαν τη συμφωνία. Ακολούθησε το μανιφέστο 54 νέων βουλευτών της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης που υποστηρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν προς το S5 είναι δυσανάλογα δαπανηρές για το μέλλον της χώρας. Όπως υπογραμμίζει ο Γιες Σπανς, θα προκύψουν σίγουρα διαμάχες εντός του κόμματος και ο 33χρονος Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής λέει το ζήτημα δεν είναι να ασκήσουμε κριτική αλλά να προειδοποιήσουμε. Αυτά για τη Γερμανία. Τώρα θα ήθελα να κάνουμε ένα περίεργο διάλειμμα. Θα σας πάω σε ένα βίντεο που βρήκα στο διαδίκτυο, μάλλον δύο βίντεο με το ίδιο θέμα. Το ένα είναι με ένα τρομερό κωμικό για μας τους παλιούς, είναι της δεκαετίας του τέλη δεκαετίας 50-60, του Τζέρι Λιούις. Για μας τους δημοσιογράφους αυτό το βίντεο παίζει κάποια σημασία, ιδίως για τους παλιούς, τότε που χρησιμοποιούσαμε τις γραφομηχανές. Ο Τζέρι Λιούις λοιπόν μιμείται τη γραφομηχανή ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήξερα ότι είναι κομμάτι συμφωνικής ορχήστρας. Θα δούμε λοιπόν πρώτα το κομμάτι αυτό να το παίζει ο Τζέρι Λιούις και μετά θα δούμε το κομμάτι αυτό να παίζεται σε αίθουσα συναυλιών. Ας απολαύσουμε το βίντεο. Oh.
Μετά λοιπόν από το σολίστα της γραφομηχανής, μακάρι να είχαν μερικούς τέτοιους σολίστες οι δημόσιες υπηρεσίες μας, και ας μην έχουν γραφομηχανές, τα κλαβιέ, τα πλήκτρα των υπολογιστών είναι εξίσου εύκολο να τα χειριστεί κάποιος που ξέρει καλή γραφομηχανή. Και τώρα θα πάμε σε μια προσωπική εμπειρία που είχα. Χτες πήγα ένα ταξιδάκι αναψυχής πολύ κοντά στο Δερβαίνι Κορινθίας και ανέβηκα επάνω στην ορεινή Αιγύρα. Θα σας δείξω λοιπόν μια σειρά από φωτογραφίες που πήρα, καλεσμένος ενός πολύ αγαπητού μου φίλου, του Σπύρου του Ξενικουδάκη, και θα σας πω μια ιστορία από τις τρέλες που συμβαίνουν στην πατρίδα εδώ. Θα δούμε την πρώτη φωτογραφία. Αυτός λοιπόν είναι ένας βράχος, Πορώδης. Η φωτογραφία τραβήθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί και δεν έχει βγει ο ήλιος. Ο ήλιος βγαίνει γύρω στις 12 πίσω από εκεί. Δηλαδή το χωριό βρίσκεται, οι αρχές Αιγές βρίσκονται ακριβώς κάτω από το βράχο και έχει εγκαταληφθεί αυτό το χωριό, ή μάλλον υποχρεώθηκαν οι κάτοικοι να το εγκαταλείψουν, γιατί απειλεί ο βράχος κάποια στιγμή, επειδή είναι από πορώδες υλικό, να καταρρεύσει και να συμπαρασύρει το χωριό. Βέβαια, αυτή η απόφαση ελήφθη πριν πολλά χρόνια, κοντά 40, επί δικτατορίας. Από τότε έχει απαγορευτεί να δοθεί οποιαδήποτε άδεια στο χωριό, είτε να αγοραστούν σπίτια,
βλέπουμε τα παλιά σπίτια πώς έχουν γίνει. Δείξε κι άλλο, έχει κι άλλα. Η θέα δε είναι καταπληκτική, όπως βλέπετε είναι ορεινό το χωριό, αλλά βλέπει κάτω προς το Δερβαίνι, προς την παραλία. Και τα σπίτια έχουν εγκαταλειφθεί και απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία για την ανοικοδόμησή τους. Όποιοι δε κατόρθωσαν, και εδώ είναι η εκκλησία του χωριού, φαίνεται κάτω δεξιά, η Αγία Τριάδα, και επάνω ο απειλητικός βράχος. Όσοι κατόρθωσαν και έκαναν κάποιες αναπαλαιώσεις και προσπάθησαν να πουλήσουν τα σπίτια τους, δεν βρίσκουν δίκιο, δεν τους δίνεται το δικαίωμα να πουληθούν τα σπίτια, γιατί απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εδώ είναι ο Σπύρος Οξενικουδάκης, ο οποίος με τη γνωστή του καλλιτεχνή είναι ένας από τους ελάχιστους Αθηναίους που εγκατέλειψαν την Αθήνα, την Νίκαια, την πατρίδα του, το προάστιο αυτό του Πειραιά, και έχει εγκατασταθεί εκεί και βγάζει το καλλιτεχνικό του μεράκι προσπαθώντας να διαμορφώσει το χωριό. Η πινακίδα πέρα Λαγκάδη είναι ένα κομμάτι από το χωριό, είναι δικιά του. Ο ίδιος μας ξενάγησε χτες, μια παρέα από φίλους. Αυτό είναι ένα από τα σπίτια που έχουν ανακερθεί. Εκεί δεξιά υπάρχει το πολιτήριο, αλλά απαγορεύεται να πουληθεί γιατί δεν πρόκειται η πολεοδομία να του δώσει άδεια να το πουλήσει. Είναι ακριβώς σε πολύ κεντρικό σημείο στο χωριό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, όπως βλέπουμε, αναπαλαιωμένο παλιό σπίτι, αλλά έτσι έμεινε και θα μείνει μέχρι να αποφασιστεί εάν τελικά πραγματικά κινδυνεύει το χωριό, γιατί τότε αποφασίσανε με τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής. Τώρα ίσως υπάρχει κάποια λύση. Εν πάση περιπτώσει, το χωριό λοιπόν έχει και ένα καταπληκτικό θέατρο. Το θέατρο της αρχαίας Αιγύρας, λοιπόν θα το δούμε. Εδώ είναι η σκηνή του θεάτρου και βλέπετε οι θεατές που κάθονται στις κερκίδες, τι θέα έχουν μπροστά τους. Εκτός από τη σκηνή έχουν και όλο τον κόλπο αυτόν τον υπέροχο. Δηλαδή πρόκειται για ένα αριστούργημα. Να δούμε και τις θέσεις του θέατρου. Όχι, αυτό είναι το σχολείο. Το σχολείο το οποίο είναι έρημο. Εδώ ο φίλος ο καλλιτέχνης, ο Σπύρος Οξενικουδάκης, έχει ζωγραφίσει. Ο βράχος λέγεται η ταβέρνα, η μοναδική ταβέρνα που έχει μείνει στο χωριό και κάνει καταπληκτικές μπριζόλες, σας εγγυώμαι. Και αυτή είναι η θέα που βλέπεις κάτω από το χωριό. Δεν έχουμε τις κερκίδες του θεάτρου. Μήπως τις έχουμε πάλι να δούμε πιο γρήγορα. Να το. Το θέατρο είναι μοναδικό. Χωράει, είναι μεγέθους ίσως ανάλογου με τις επιδαύρου. Έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, δεν μπορούσα με την κάμερα να το τραβήξω όλο. Λυπάμαι, αλλά για να πας εκεί πέρα, να βρεις αυτό το θέατρο που βρίσκεται, πρέπει να περάσεις ένα μονοπάτι που μόλις χωράει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, και οι επισκέπτες να πάνε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρούνε. Βέβαια, έχει φροντίσει ο Ξενικουδάκης να βάλει κάποιες ταμπέλες, αλλά βέβαια δεν έχει γίνει καμία συντήρηση. Ουδήποτε σκέφτηκε να συντηρηθεί αυτό το θέατρο και να δοθεί στον κόσμο. Θα ήταν καταπληκτικό, σας λέω, γιατί η θέα από τις κερκίδες είναι μοναδική. Νομίζω ότι πήραμε μια ιδέα από την τρέλα του δικού μας κόσμου και μπορούμε να πάμε σε ένα χριστουγεννιάτικο μουσικό διάλειμμα. Θα είναι μεγάλο, γιατί μ' άρεσαν και τα δύο τραγούδια και δεν ήθελα, είναι από μια ηχογράφηση που έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πολύ αγαπητοί τραγουδιστές, country. Είναι άγνωστα τραγούδια, τουλάχιστον το πρώτο το άκουγα και εγώ για πρώτη φορά. Το άλλο είναι γνωστό τραγούδι, το Pretty Paper, που τραγουδάει ο Willie Nelson. Ας δούμε το βίντεο. Thank you.
part of my Christmas record, so I couldn't imagine him not being a part of the Christmas special. Willie was out on the road and couldn't be there, so we phoned each other back and forth, emailed each other to figure out how he could be a part of this special. He ended up inviting me to his ranch, and we got to sit there, and I got to watch him play the guitar, and we got to sing together. I just looked to Willie as one of my mentors, one of my angels, and one of my dearest friends. Away in a manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep. And the cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love the Lord Jesus, look down from the sky, and stay by my side till morning. Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and take us to heaven to live. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Crowded streets, busy feet hustle by. Downtown shoppers, Christmas is nigh. And there he sits all alone on the sidewalk.
hoping that you won't pass him by. Should you stop? Better not. Much too busy. You better hurry. My, how time does fly. And in the distance, the ringing of laughter. And in the midst of the laughter, he cried. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write it, I love you. Pretty paper, pretty ribbons on. Και μια και είμαστε σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, να δούμε τη χριστουγεννιάτικη καλημέρα που μας έστειλε ο αγαπητός μας Γιάννης Κυριακόπουλος, ο πολύ γνωστός Κυρ, το σημερινό του σχόλιο για τα Χριστούγεννα. Να τα μαζεύει, λέει, στον Ιωσήφ ο Άγγελος, γιατί έρχονται οι τρεις μάγοι της Τρόικα με τα δώρα. Πολύ έντονο σχόλιο, πολύ σκοπτικό, πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ χριστουγεννιάτικο. Και από την πραγματικότητα την εδώ, θα πάμε σε μια γειτονική πραγματικότητα. Σπάνια έχουμε ειδήσεις από την γειτονική χώρα, με την οποία βρισκόμαστε σε ένα πολύ παράξενο καθεστώς σχέσεων, μια και είναι, ας πούμε, φιλικές, δημιουργικές για κάποιους επιχειρηματίες, αλλά σε επίπεδο ανθρώπων πολύ μπερδεμένες. Έχω κάνει συζητήσεις με πάρα πολλούς δημοσιογράφους από τα Σκόπια, σε συναντήσεις που κάνουμε σε διάφορα συνέδρια, και μας κοιτάνε περίεργα. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί πιστεύουν ότι εμείς θεωρούμε εχθρικό κράτος το κράτος της Φύρων, της Πουγουδουμού, της Μακεδονίας, σε εισαγωγικά, σύμφωνα με το δικό τους όρο, και εν πάση περιπτώσει απορούν γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Είναι αυτή η διαφορά της προπαγάνδας που γίνεται ανάμεσα στις δύο χώρες. Τώρα θέλω να πάω σε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Αυτό είναι η εικόνα του γνωστού σε μας από την ιστορία πρίγκιπα Ντουσάν, που κάποτε, του Σέρβου ηγέτη, που κάποτε έγινε τσάρος και είχε κατέβει κοντά μέχρι την Πελοπόννησο, είχε τα όρια του κράτους του εκείνη την εποχή που αλώνιζαν Ενετοί, Βενετοί,
Φράγκοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και Πορτορικανοί που λέει και η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, στα Σκόπια, στο κράτος που περικλείουν και τα Σκόπια, την πρωτεύουσα του κράτους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως θέλουμε να τη λένε επίσημα, στήσανε αυτό το άγαλμα. Το άγαλμα του Τσάρου Ντουσάνι, όπως τον λένε στη δική τους γλώσσα. Ας μην μιλήσουμε τι γλώσσα είναι αυτή, θα πούμε μια άλλη ιστορία μετά. Αυτό το άγαλμα όμως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην μειοψηφία, όπως αποκαλείται, η αλβανική κάτοικη της περιοχής, και είναι μια πολύ μεγάλη μειοψηφία, και πήγανε κάποια στιγμή ομάδα από εξτρεμιστικά στοιχεία, γιατί βέβαια εγώ σέβομαι κάθε ανέγερση τιμής σε έναν άνθρωπο, σε ένα ιστορικό πρόσωπο. Πήγαν λοιπόν και άρχισαν να καταστρέφουν το άγαλμα. Αυτό προκάλεσε έντονη διαμάχη. Μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή υπήρξε και μια προσπάθεια δημιουργίας εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, που μπερδεμένα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μην κάθομαι άλλο συνέχεια το όνομα. Στα Σκόπια λοιπόν έγινε αυτό το επεισόδιο και θα δούμε σε λίγο πώς έμεινε το άγαλμα που είδαμε στην αρχή, που αποτελούσε ένα κόσμημα κάθε αδριάντας, κάθε προσπάθεια να διακοσμηθεί το κέντρο μιας πόλης είναι μια σωστή προσπάθεια. Αυτοί οι βανδαλισμοί όμως προκάλεσαν τρομερή αντίδραση, προκάλεσαν τρομερές ζημιές στο άγαλμα, το βλέπουμε σχεδόν αποκεφαλισμένο, όπως ήταν πριν και όπως ήταν τώρα, του λείπει το σκύπτρο και στο βάθρο υπάρχουν πάρα πολλά. Μάλιστα είχαν προσπαθήσει να βάλουν και κάτι σαν βόμβα, αλλά τελικά οι αρχές το απέτρεψαν. Έγινε μάλιστα μια προσπάθεια να πάνε να το τυλίξουν με ένα μαύρο σάβανο από μια ομάδα Αλβανών, ας το πούμε, με εξτρεμιστικές απόψεις, και επενέβη η αστυνομία να μην γίνει αυτή η ενέργεια. Δεν τους άφησαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εικόνα που μας μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση ενός εσωτερικού προβλήματος της γειτονικής μας χώρας. Αυτός ήταν ο Τσάρος Ντούσαν πριν δεχτεί την επίθεση. Διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle. Αυτή τη στιγμή το είδα στο διαδίκτυο, ότι μεταβατικές ενισχύσεις για τους αγελαδοτρόφους στις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη της κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος από το 2015. Είναι μια ιστορία που οι ενισχύσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν ανάσα και στους Έλληνες αγελαδοτρόφους, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα της Deutsche Welle, σε μια εποχή που οι εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για κατάρρευση της κτηνοτροφίας μετά την απόφαση για επιμήκυνση του χρόνου κατανάλωσης φρέσκου γάλακτος. Όμως ο δρόμος για την έγκρισή τους είναι ακόμα πολύ μακρύς, ενώ η κατάργηση των ποσοστώσεων φαίνεται αναπόφευκτη, επισημαίνει ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό, Herbert Dorfmann. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ποσοστώσεις θα καταργηθούν και πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην αγορά γάλακτος. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τις ορεινές και τις απόκεντρες και τις νησιώτικες περιοχές, όπου η παραγωγή γάλακτος είναι όχι απλώς σημαντική, αλλά πολλές φορές είναι και η μοναδική αγροτική δραστηριότητα που αποφέρει εισόδημα, δηλώνει ο Herbert Dorfmann στην Deutsche Welle. Ο Ιταλός Ευρωβουλευτής, με καταγωγή από το γερμανόφωνο Νότιο Τιρόλο, προτείνει διπλές ενισχύσεις, άμεσες πληρωμές από τον αποκαλούμενο πρώτο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, αλλά και ενισχύσεις από το δεύτερο πυλώνα,
για την ανάπτυξη της Υπαίθρου. Όλα αυτά όμως μόνο για τα επόμενα 2 χρόνια και σε συνδυασμό με την αύξηση ποσοστώσεων μέχρι το 2014, που έχει θεσπιστεί ο διαγνωστικός έλεγχος της αγροτικής πολιτικής το 2008 ως προσωρινή λύση για την ομαλή μετάβαση στην απαγόρευση του 2015. Λίγο μπερδεμένα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι οι επαείοντες θα καταλαβαίνουν. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν χρειαζόμαστε νέους μηχανισμούς στήριξης, ούτε υποκατάστατα των υποσοστώσεων που θα καταργηθούν, υποστηρίζει ο Ντόρφμαν. Έχουν οριμάσει συνθήκες για μια σχετικά ελεύθερη αγορά. Οι αγρότες στις ορεινές περιοχές παράγουν ποιοτικά προϊόντα. Ο καταναλωτής το γνωρίζει αυτό. Πρέπει όμως να δούμε κάποια εξειδικευμένα θέματα και κυρίως το κόστος των μεταφορών, το κόστος των μεταφορών. Σε μια ορεινή περιοχή το κόστος είναι μεγαλύτερο και οι παραγωγικές μονάδες μικρότερες. Από την άλλη βέβαια είναι δύσκολο να επιβιώσουν οι παραγωγοί. Γιατί λιγότερο αισιόδοξο είναι ο Γερμανός Ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μάρτιν Χόισλινγκ. Ο ίδιος είναι κτηνοτρόφος με 70 γελάδες στο κρατήδιο της Έσεν και λέει ότι στη Γερμανία, σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων, ο παραγωγός δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτα άλλο παρά μόνο με την αγελαδοτροφία. Από την εμπειρία του, ο Μάρτιν Χόισλινγκ πιστεύει ότι οι κτηνοτρόφοι στις ορεινές περιοχές δεν θα είναι εύκολο να ξεπεράσουν την κατάργηση των ποσοστώσεων. Εδώ, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα των μεσολαβητών, δηλαδή έχουμε ακούσει πάρα πολλούς αγρότες, κτηνοτρόφους, τώρα που έχει προκύψει αυτό το θέμα και αποσπασματικά το έχουν χειριστεί τα δίκτυα των Βαρώνων. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι κτηνοτρόφοι στα πρωινάδικα που άκουσα κατηγορούν τους μεσάζοντες και ότι αυτοί επιβαρύνουν την τιμή του γάλακτος και μάλιστα υποστηρίζουν ότι τους πληρώνουν και όποτε νομίζουν χώρια αυτά τα φέσια που φορούν και κυκλοφορούν σαν να είναι σε άλλη εποχή. Θα προχωρήσουμε τώρα με ένα θέμα που πάλι αλίευσα στο διαδίκτυο και αναφέρει ότι έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αντιδράσεις στη Βρετανία και έντονη διαμάχη για την προτινόμενη αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης. Έχει ξεσπάσει λοιπόν αυτή η διαμάχη με τους ηγέτες των τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων να δηλώνουν την πλήρη αντίθεσή τους σε ένα παρόμοιο ενδεχόμενο. Η πρόταση της ανεξάρτητης αρχής για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στη Βρετανία, η οποία δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα, προτείνει αύξηση κατά 11% της βουλευτικής αποζημίωσης από το 2015. Και με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη πολεμική στα μέσα ενημέρωσης και την καταδίκηση ίσωμης της ηγεσίας των τριών κομμάτων του Κοινοβουλίου, του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Η Βρετανική Ανεξάρτητη Αρχή, όργανο που δημιουργήθηκε το 2009 μετά το σκάνδαλο των εξόδων των βουλευτών και αποτελείται από πρώην κοινοβουλευτικούς και ανώτατα στελέχη του Δημοσίου, επιμένει στην πρότασή της παρά την κατακραυγή, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι μετά τον δραστικό περιορισμό των επιδομάτων των βουλευτών, η αύξηση της αποζημίωσης είναι επιβεβλημένη. Η αιμονή της αρχής προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Βρετανού Πρωθυπουργού David Cameron, ο οποίος όμως αποκάλεσε ανήθικη και ανεπίτρεπτη την προτινόμενη αύξηση της ετήσιας αποζημίωσης των βουλευτών κατά 8.000 στερλίνες, από 68.000 στερλίνες που είναι σήμερα σε 76.000 στερλίνες. Επιπλέον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός απείλησε ότι αν η ανεξάρτητη αρχή επιμείνει στην άποψή της, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην κατάργησή της. Βλέπουμε ότι είναι το πρόβλημα της βουλευτικής αποζημίωσης όχι μόνο δικό μας, εσωτερικό, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Βρετανία, όπου δεν, μην νομίζετε ότι περνάνε πολύ καλά και οι Βρετανοί. Υπάρχει αρκετή οικονομική κρίση και εκεί. Θα επιστρέψουμε τώρα στα εσωτερικά, γιατί συμπληρώθηκαν ήδη 6 μήνες από την κατάργηση της ιστορίας της ΕΡΤ. Στην υπόθεση λοιπόν της δημόσιας τηλεόρασης είναι πλέον εντυπωσιακή η σιωπή που
είναι εκοφαντική μάλλον η σιωπή που τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα λέω αυτό? Επειδή στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υιοθετήσει την προσπάθεια των εργαζόμενων, των απολυμένων κατά ένα τρόπο εργαζόμενων στην ΕΡΤ, γιατί δεν έχουν απολυθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί και είναι μια μυστήρια ιστορία. Ουδής λοιπόν σκέφτηκε να καταθέσει έστω για παράδειγμα μια ερώτηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση παραβιάζει την νομοθεσία και δεν καταβάλει τις υπόλοιπες δόσεις της αποζημίωσης απολυμένους. Τους δώσανε δύο μισθούς έτσι τυπικά και τα άφησαν να περάσει στα αζήτητα το υπόλοιπο. Μάλιστα θυμόμαστε τη δήλωση που είχε γίνει από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να προβάλλεται από την αποκαλούμενη δημόσια τηλεόραση και την μποϊκοτάρει κατά κάποιο τρόπο. Αντίθετα όμως η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε μια πολιτική ομιλία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και όλοι αναρωτιούνται αν επήλθε συμβιβασμός. Μία από τις παρατάξεις που εκπροσωπείται στο ΔΣ της ΕΣΥΕΑ, η κίνηση επαγγελματιών δημοσιογράφων, η ΚΕΔ, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει «Βγάζουν λάδι την κυβέρνηση, τρώνε και τις αποζημιώσεις του κόσμου». Τρώνε λοιπόν εψυχρό τις αποζημιώσεις των εργαζομένων στην ΕΡΤ, απαλλάσσουν από κάθε αστική ή ποινική ευθύνη τον ειδικό διαχειριστή Γκίκα Μάναλη και φτιάχνουν κλίμα στα μέτρα της κυβέρνησης για τους δικαστές, στις εργατικές διαφορές και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τις εκκρεμείς δίκες και αποφάσεις. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της κίνησης επαγγελματιών δημοσιογράφων με φωτογραφική διάταξη, άρθρο 38, στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, επιχειρείται να απεχθεί με κοινοβουλευτικό μανδύα πλειοψηφίας η τελευταία πράξη για το μαύρο στην ΕΡΤ και τις παράνομες απολύσεις. Η κυβέρνηση, υπάκουη στους βαρόνους του τύπου, παίζει το τελευταίο της χαρτί και προσπαθεί να καθοδηγήσει την κρίση των δικαστών ώστε να απορρίψουν τις αγωγές των εργαζομένων. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, όπως αναφέρει η συγκριτική έκθεση, πρώτον, τροποποιείται η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΝΕΡΙΤ, που η οποία στο εξής θα γίνεται όχι με ό,τι προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες, αλλά για τις ΔΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι η δήθεν ανεξάρτητη ΝΕΡΙΤ γίνεται ΔΕΚΟ και με τη βούλα. Και δεύτερον, ο ειδικός διαχειριστής υπέχει ποινική ευθύνη για κάθε ζημιά που προξένησε στο δημόσιο. Έναντι τρίτων όμως ευθύνεται το δημόσιο. Όσοι καταλάβαν από αυτά, ας απευθυνθούν σε κάποιο δικηγόρο και θα τους εξηγήσει ότι δεν πρόκειται να δοθούν πλέον αποζημιώσεις στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ξεχασμένη ιστορία. Ακούω και βλέπω για το τι γίνεται στη Συρία, όπου ο στρατός του Άσαντ, έτσι λέγεται ο κυβερνητικός στρατός, υπάρχει κράτος στη Συρία, το οποίο αμφισβητήθηκε από κάποιους μισθοφόρους που έστειλαν με το μαδεία της αντιπολίτευσης. Εκεί δεν έγινε απλώς χρωματιστή επανάσταση, έγινε επανάσταση με όπλα που έστειλαν από τη Σαουδική Αραβία. Όχι αυτό, αυτό είναι άλλο. Έστειλαν όπλα από τη Σαουδική Αραβία, από την Τουρκία και χρήματα από διάφορες άλλες ιστορίες του κόλπου. Όπως βλέπουμε, εδώ πέρα ανακαταβλήφθηκε από το Συμπυριακό στρατό η πόλη Μαλούλα και μάλιστα εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι η Μαλούλα είναι η πιο αρχαία χριστιανική πόλη της Συρίας. Όπως έχουμε πει, στη Συρία επικρατούσε ένα καθεστώς ανεξιθρησκείας. Δηλαδή οι θρησκευτικές μειονότητες, που δεν ήταν καθόλου μειονότητες όπως θα δούμε σε έναν άλλο πίνακα, εδώ είναι οι κυβερνητικές δυνάμεις που ανακατέλαβαν την πόλη, Μαλούλα, και φυσικά κρατάει ένα άγαλμα προφανώς από κάποιο καθολικό ναό
είναι μια μαντόνα τεμαχισμένη και την επιδεικνύει ο Σύρος αυτός, ο πλήτης. Η Μαλούλα λοιπόν, που βρίσκεται 54 χιλιόμετρα βόρεια της Δαμασκού, σε ένα υψόμετρο 1500 μέτρων, έχει αποκτήσει αυτό το περίφημο άγαλμα, το οποίο το έκαναν δώρο τώρα κάποιες οργανώσεις, και πρόκειται για ένα μπρούτζινο άγαλμα του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από τον Χριστό που κοσμεί το Ρίο Ντε Τζανέιρο και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Μεσούντος λοιπόν του εμφυλίου στη Συρία, μπήκε αυτό το άγαλμα στην πόλη αυτή τη Μαλούλα, και ο τίτλος του αγάλματος είναι «Ήρθα για να σώσω τον κόσμο». Και είναι πνευματικό παιδί το άγαλμα του 49χρονου Γιούρι Γαβρίλοφ, ενός Μοσχοβίτη που έχει μία οργάνωση στο Λονδίνο και αποκαλείται Σεν Πολ, Ίδρυμα Σεν Πολ και Σεν Τζόρτζ. Εδώ είναι οι μειονότητες που βλέπουμε στη Συρία, και όπου οι ποσοστώσεις, άμα βγάλουμε το από κάτω, θα δούμε ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι τόσο σημαντικές. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι είναι εξίσου, μοιράζονται ένα ποσοστό, ενώ οι περίφημοι εξτρεμιστές ισλαμιστές είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αυτούς προσπαθούν να ενισχύσουν από τη Σαουδική Αραβία, για δικούς τους λόγους βέβαια. Και μένεται λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος, και έχουμε αυτά τα τραγικά γεγονότα, τα οποία αλλιώς μας τα πληροφορούν τα διεθνή μέσα του Συρβού, που δυστυχώς πάρα πολλοί από τους δικούς μας δημοσιογράφους τα αντιγράφουν, και αλλιώς υποστηρίζουν ότι συμβαίνουν στη Συρία κάποια άλλα μέσα, όπως τα ρωσικά. Η ρωσική τηλεόραση δείχνει μια εντελώς διαφορετική άποψη. Τώρα, για να βρούμε άκρη, θα πρέπει να εξετάσουμε τα συμφέροντα των μεν και των δε και να βγάλουμε άκρη. Πάντως, είναι άσχημο να μεταδίδουμε μονόπλευρες ειδήσεις. Όλες αυτές οι φασαρίες που γίνονται, αυτές όχι φασαρίες, τα αιματηρά αυτά, τα τραγικά γεγονότα που πλήττουν εδώ και 3 χρόνια τη Συρία, έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο κύμα προσφύγων. Περίπου 1 εκατομμύριο Σύριοι πρόσφυγες αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου να περάσουν τα σύνορα με την Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές, που μέχρι στιγμής ανταποκρίνονται ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, φτάνουν σιγά σιγά στα όρια τους. Περίπου 12.000 πρόσφυγες ζητούν εδώ καθημερινά, ζουν καθημερινά σε κάτι στρατόπεδα, όχι στρατόπεδα, καταβλισμούς, όπως αυτός που βλέπουμε, με υποτυπώδη μέσα για διαβίωσης. Όπως λέει ο Ιμπραήμ Ντεμίρ, επικεφαλής του Κέντρου Υποδοχής Σύρων Προσφύγων στην επαρχία Γκαζιαντέπ, αυτό που βλέπουμε κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα, πρόκειται για το κέντρο Νιτζίπ 1, που άρχισε να λειτουργεί πριν 16 μήνες. Έχει κατασκευαστεί για 8.000 πρόσφυγες. Ήδη σε αυτό βρίσκονται 16.000 πρόσφυγες. Οι συνθήκες διαβίωσης εδώ θα μπορούσαν να είναι καλές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε περισσότερους πρόσφυγες, τονίζει ο επικεφαλής του κέντρου. Το Νιτζίπ 1 διαθέτει μικρά καταστήματα τροφίμων, χώρους συνάντησης, ακόμα και ομάδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αλλά η Άγκυρα ζητά βοήθεια από διεθνούς οργανισμούς, γιατί περισσότεροι από 400.000 πρόσφυγες λέγεται ότι ζουν στην περιοχή γύρω από τον Γκαζιαντέπ. Ενώ συνολικά οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία υπολογίζονται να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Επειδή πολλοί περνούν παράνομα τα σύνορα, είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξουν ακριβή στατιστικά στοιχεία.
Όποιος πρόσφυγας περάσει τα σύνορα με έγκυρο διαβατήριο και εγγραφή στους καταλόγους, αποκτά δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε στέγαση σε ένα από τα κέντρα υποδοχής. Πολλοί πρόσφυγες διαμένουν ωστόσο στη Συρία, περνούν όμως τακτικά τα σύνορα για να επισκεφθούν ένα γιατρό, μια και το σύστημα υγείας στη Συρία έχει καταρρεύσει. Και μια και έδειξε σε εκείνη τη φωτογραφία, προηγουμένως με το κατεσταμένο κτίριο, θα σας πω ότι πρόκειται για το τελευταίο, λέει η είδηση, κτίριο που βρίσκεται στο Βελιγράδι και είναι, έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και υπολογίζει να διαρκέσουν 3 μήνες η επιχείρηση για την απομάκρυση των τελευταίων ερειπίων από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς του 1999. Το κατεστραμμένο κτίριο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο κέντρο της πόλης θα πάψει πλέον να αποτελεί ιστορικό μνημείο αλλά και τουριστικό αξιοθέατο. Περνώντας από ένα από τους κεντρικούς δρόμους του Βελιγραδίου, έβλεπες δεξιά σου αυτό το κτίριο, και το οποίο βομβαρδίστηκε 4 φορές το 1999, είχε κηρυχθεί το 2005 διατηρηταίο. Ωστόσο, πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, γιατί είχαν χρησιμοποιηθεί έξυπνες βόμβες, οι οποίες δεν επηρεάζουν το σκελετό, τουλάχιστον έτσι μας είχαν πει εκείνος ο περίφημος ΣΥ, πώς τον λέγανε, τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, όταν βομβάριζαν τα κτίρια. Και η κυβέρνηση της Σερβίας αποφάσισε την απομάκρυνσή του και την πώληση του οικοπαίδου. Ενδιαφέρον για την αγορά, εδώ βρίσκεται το μυστικό, έχουν εκφράσει εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα έχουν την τιμή τους. Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα, το συγκεκριμένο οικόπεδο διεκδικεί και ο Αμερικανός μεγιστάνας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη συνάντησή του πρόσφατα με τον Σέρβο Πρωθυπουργό Ίβιτσα Ντάσιτς, εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για την ανέγεση πολυτελούς ξενοδοχείου στο Βελιγράδι. Εκείνο που δεν μας έχουν πει είναι τι θα γίνει με τον πύργο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που είναι έτσι ερείπιο. Εγώ επισκέφθηκα πριν μερικά χρόνια το Βελιγράδι για πολλωστή φορά, γιατί έχω κάνει πολλά ταξίδια στο Βελιγράδι, και είδα και το κτίριο της βομβαρδισμένης τηλεόρασης, που είναι ένα σύμβολο για τους Σέρβους. Τότε είχαν βρει και το θάνατο πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δεν είχαν υπακούσει στην εντολή του ΝΑΤΟ να εγκαταλείψουν το κτίριο, γιατί θα βομβαρδιζόταν, και έπεσαν πιστοί στο καθήκον. Ελπίζω να μην το γκρεμίσουν και αυτό το σύμβολο νατοϊκής βαρβαρότητας. Με τις αναμνήσεις αυτές από το Βελιγράδι, γιατί είναι αναμνήσεις από έναν πόλεμο που όλοι προσπαθούμε να τον ξεχάσουμε, ακόμα και εγώ που σαν ανταποκριτής είχα καλύψει ένα τμήμα μεγάλο του πολέμου τότε για τα νέα, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και σήμερα και θα τα πούμε πάλι, γιατί ο τρελός κόσμος δεν έχει τελειωμό. Γεια σας.